θυμίζει με ένα γέλιο φωτεινό πως για χάρη σου αρχίζει σε καλή για πρωινό. Όταν πιο πίπο βγαίνουν στον κήπο από νωρίς, κι ας βρέχει κι ας χιονίζει, κι αν θες κι εσύ μπορείς να τρέξεις και να παίξεις αφού ετοιμαστείς το παιχνίδι μαζί τους να χαρείς. Αυτό το πρωινό κήπος έξω από το σπίτι του Τόμ είναι σκεπασμένος με μία λευκή κουβέρτα. Χιόνιζε όλο το βράδυ. Τόμ, έλα εδώ! Τόμ, σε φωνάζει ο μπαμπάς σου. Νομίζω πως σου έχει μία έκπληξη. Ο Τόμ για πρώτη φορά θα κάνει βόλτα με το έλκυθρο. Και ο Πίπο θα τον παρακολουθεί με περηφάνεια. Να ανέβω! Χα! Όχι, αγοράκι μου, όχι έτσι! Ελάβω! Αυτό είναι! Φοβάσαι! Φοβούνται οι άντρες! Να σας σπρώξω! Όχι! Ο Τόμ δεν θέλει να τον σπρώξουν. Έχει μια καλύτερη ιδέα. Θα αφήσει τον Πίπο να δοκιμάσει πρώτα. Έλα, Πίπο! Ένα, δύο, τρία, φύγαμε! Έλα! Μπράβο, Πίπο! Σου αξίζει μια αγκαλιά και ένα φυλάκι. Έλα, αγοράκι μου, η σειρά σου. Εμπρός, Τόμ! Ο Πίπο και ο μπαμπάς κρυώνουν! Όχι, παιδί μου, κοίτα μπροστά σου! Πρόσεχε! Πολύ ωραία βόλτα! Πώς φάνηκε, πέρασες καλά? Έλα, Πίπο! Τι θα έλεγες τώρα να πάμε να πιούμε μια ζεστή σοκολάτα? Όχι, το μόνο που θέλει ο Τόμ είναι βόλτα με το έλκυθρο ξανά και ξανά.